Πολιτικές προεκτάσεις αποκτά στη Ρουμανία η υπόθεση με τον αστυνομικό που συνελήφθη με την κατηγορία ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο παιδιά μέσα σε ένα σανσέρ. Ο Eugen Stan αναγνωρίστηκε από τους συναδέλφους του από την εικόνα της κάμερας μέσα στον ανελκυστήρα. Όπως προέκυψε, ο Stan είχε αποπειραθεί το 2015 να βιάσει γυναίκα συναδέλφου του, συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος και συνέχισε κανονικά στην υπηρεσία. Η Υπουργός Εσωτερικών απέπεμψε μεν τον αρχηγό της αστυνομίας Μπόγκταν Ντεσπέσκου, όμως ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός αρνήθηκε να προσυπογράψει. Είμαι βαθιά δυσαρεστημένη από τις εξηγήσεις που έλαβα έως τώρα. Έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε την ίδια επιφανειακή προσέγγιση και έλλειψη ανάληψης ευθύνης από τους επικεφαλείς της ρουμανικής αστυνομίας. Θεωρώ πως στην παρούσα φάση η ρουμανική αστυνομία οφείλει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο Μιχάη Τουντόσε μάλιστα συνεχάρει δημοσίως στην αστυνομία για το ότι συνέλαβε το νούμερο 1 ύποπτο μέσα σε μόλις 48 ώρες, ενώ έδωσε περιθώριο μίας εβδομάδας στον Ντεσπέσκου για να του καταθέσει την έκθεσή του για την υπόθεση. Σύμφωνα δε με τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό, κανείς αξιωματικός της αστυνομίας δεν δέχθηκε να διαδεχθεί τον Ντεσπέσκου.